Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο Ξανά μετά από καιρό γυρνάω βίντεο Βασικά αυτό το βλέπετε ή έχω ξαναφύγει Ή ετοιμάζομαι να φύγω Δεν, δεν έχω αποφασίσει τη στιγμή που τα γυρνάω πως θα τα προγραμματίσω κλπ Τα βίντεο που έχω γυρίσει τώρα που είμαι σε άδεια Βλέπετε λίγες διαφορές, βλέπετε ένα μουστακάκι Εντάξει εδώ πέρα έχουν προλάβει, έχουν βγει αρκετά λίγο διαφορετικό μαλάκι, λίγο πιο κουρεμένο και λοιπά και λοιπά. Λίγο εδώ πέρα μια σπρίλα από το κάψιμο που φάγαμε από καπέλα, μπερέδες και τα ρέστα. Αλλά πάμε τώρα, θα πω περισσότερα γιατί θα γυρίσω και κάποιο βλογκάκι. Πάμε να δούμε τι θα δούμε σίγουρα. Όχι σίγουρα, σήμερα. Σίγουρα το έχετε δει από τον τίτλο. Ότι σήμερα έχω στα χέρια μου να δούμε Recurve Dual από γοτόφο ένα project σε σχεδιασμό Mike Vapes, κατασκευή Γοτόφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γοτόφο που μου έστειλε το συγκεκριμένο ατμοποιητή για αυτό το βίντεο. Links θα έχω κάτω στην περιγραφή να μπείτε να τσεκάρετε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε πως έρχεται καινούριο στη συσκευασία του, ένα στη και σε λίγο εδώ για τα τελικά μου συμπεράσματα. Έτσι έρχεται το Recurve Dual από την Gotofo στη συσκευασία του. Κλασική συσκευασία, σκληρό χαρτινοκουτάκι που πάνω το καπάκι του είναι πλαστικό και διαφανές. Όπου βλέπουμε τον ατμοποιητή. Recurve Dual. Μας λέει ότι είναι ένα project όπου έχει συνεργαστεί Gotofo σε σχεδιασμό Mike Vapes. Όπως και στον Recurve το πρώτο που ήταν single coil. Recurve Dual. Εδώ πέρα μα έχει και να κάνουμε scratch and check για να ελέγξουμε την αυθεντικότητα του προϊόντο. Όπω επίση εδώ πάνω, αυτοκολλητάκι με το χρώμα που έχουμε επιλέξει. Το βλέπουμε κιόλα. Βγαίνει σε 6 διαφορετικά χρωματάκια. Εδώ πέρα, στο ιστοσελίδα τη εταιρεία, logo τη εταιρεία, account τη γοτόφο σε Instagram και Facebook. Εδώ πέρα, περιεχόμενα συσκευασία. Μα λέει κιόλα ότι this kit contains, αυτό το kit περιέχει. Πάλι αυτοκολλητάκι με το χρώμα που έχουμε επιλέξει. Στο κάτω μέρος κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία. Ξανά σχεδιασμένο από Γοτόφο και Mike Vapes. Και λόγω εδώ πέρα Mike Vapes. Να ανοίξουμε που γενικά ανοίγει λίγο δύσκολα. Κλασική Γοτόφο που θέλει όλα να τα έχει πάρα πολύ σφιχτά. Με λίγη προσπάθεια άνοιξε. Αρχικά έχουμε τον ατμοποιητή που θα το δούμε σε λίγο και αυτός αρκετά σφιχτά μέσα στη συσκευασία. Να βγάλουμε χώρισμα κλπ. να δούμε τι έχουμε από κάτω. Αρχικά έχουμε ένα σακουλάκι με ένα αλενόκλειδο και ένα σταυροκατσάβιδο. Έχουμε ένα δεύτερο επιστόμιο σε φάση πως ήταν το επιστόμιο στο Recurve το πρώτο, ότι κάνει ένα κόψιμο, μια κούρμπα κάπως έτσι. Δύο κομματάκια βαμβάκι τη γοτόφο που είναι στη φα στην άκρη σε φάση σαν κορδόνια για εύκολο πέρασμα. Δύο αντιστασούλε νιο 80, μα λέει κιόλα εδώ πέρα πλέξη. Μα λέει ότι είναι quad core fused clapton. Πλέξη νιο 80, τριάρι πυρήνα 026 ohm. Έχουμε τώρα αυτό εδώ πέρα το εργαλειάκι που είναι όπα για να κόβουμε τις αντιστάσεις το αλλάξανε λίγο βλέπουμε ότι χωρίζεται έτσι και προσαρμόζουμε ανάλογα στον ατμοποιητή ποιες σκάλες θέλουμε να επιλέξουμε ώστε να κόψουμε τα ποδαράκια της αντίστασης ώστε να κάτσει κατευθείαν στο deck έχει κιόλας ένα χαρτάκι μέσα όπου μας λέει ότι το μήκος από τα ποδαράκια να είναι 7 χιλιοστά Οπότε παίρνουμε το στάνταρ που είναι 4 χιλιοστά. Γράφει κιόλα εδώ πέρα. Και παίρνουμε 1,5 χιλιοστά, 1,6 χιλιοστά, 1,7 χιλιοστά. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που βάζουμε απλά πάνω την αντίσταση. Όσο προεξέχει κόβουμε και βάζουμε κατευθείαν μες στον ατμοποιητή. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Έχουμε αυτό το σακουλάκι με ανταλλακτικά O-rings, ανταλλακτικές βιδούλες, το BF Polo, άμα θέλουμε να παίξουμε σε σκόγκ. Και τέλος έχουμε το User Manual. Κάπως έτσι και λοιπά και λοιπά. Λέει μέσα αρκετές πληροφορίες. Όπως μας δείχνει εδώ πέρα αυτό που σας είπα πριν πως να κόψουμε τα ποδαράκια. Βάζουμε τις αντιστάσεις, κόβουμε τα ποδαράκια πώς είναι οι αντιστάσεις περασμένες στο deck αρχικά το deck κλπ πώς να βάλουμε τα βαμβάκια να τα κόψουμε πώς θα τοποθετούμε μέσα κλπ όπως επίσης και από εδώ το ίδιο απλά σε άλλη γλώσσα να το διπλώσουμε να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και αυτό είναι ο Recurve Dual από κοντά Λίγο διαφορετικό σε design σε σχέση με τον πρώτο όπου ο πρώτος είχε και στο top cap μια κούρμπα και από τη μία και από την άλλη μεριά όπως και στο επιστόμιο εδώ πέρα είναι απλά όλα ίσια και το top cap και το επιστόμιο μπορούμε βέβαια να βγάλουμε αυτό το επιστόμιο να βάλουμε το άλλο της συσκευασία που είναι η ίδια φάση με επιστόμιο που είχε ο συγγνώμη ο πρώτος ο single coil όπως είπα βγαίνει σε 6 διαφορετικά χρωματάκια οι διαστάσεις του είναι 34 χιλιοστάσει ύψος 24 χιλιοστά η διάμετρός του. Μη σας ξεγελάει έτσι ο πόλος, είναι ο κανονικός ο τυφλός ο πόλος, δεν είναι ο BF πόλος, απλά είναι από κάτω η αλενόβιδα. Ώστε να βάζουμε το αλενόκλειδο που έχει μέσα, να ξεβιδώνουμε, να βγάζουμε αυτό τον πόλο, άμα θέλουμε να βάλουμε τον άλλον πόλο για να παίξουμε σε κάποιο σκόγκ. Στο κάτω μέρος, Recurve Dual, Gotofo, Mike Vapes. Στο πάνω μέρος έχουμε ένα 810 resin επιστόμιο. Μπορούμε να το βγάλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο 810 επιστόμιο. Όπως βλέπουμε έχει λαστιχάκι από μέσα. Δεν έχει κάποιον αντάπτορα για να βάλουμε κάποιο 5x10 επιστόμιο. Το βρίσκω και λίγο υπερβολή να βάλεις 510 επιστόμιο σε έναν τέτοιο ατμοποιητή. Το υλικό κατασκευή του είναι άνοξιδο το ατσάλι. Να δούμε πρώτα λίγο το καπάκι από τη μέσα μεριά και γενικά απ' έξω όπου μπροστά βρε... βλέπουμε να λέει Recurve δεν λέει κάτι άλλο 6 τριπούλες εισαγωγή αέρα από εδώ όπως 6 και από εδώ από τη μέσα μεριά όπως βλέπουμε το top cap έχει μια εγκοπή εδώ πέρα αυτή είναι εδώ όπως επίσης έχει μια εγκοπή και από την άλλη μεριά αυτή είναι εδώ όπου κουμπώνει, κλειδώνει να το πω καλύτερα στο deck γύρω γύρω και αυτό μας επιτρέπει όση υγρασία και να έχουν μαζέψει τα o -ring, να γυρίσουμε για να ξεβιδώσουμε τον ατμοποιητή άμα δεν είχε αυτά με την υγρασία που θα είχαν μαζέψει τα o θα γυρνούσε απλά το top cap ανεξέλεγκτα να δούμε λίγο και το deck όπου το deck είναι όπως του recurve του πρώτου απλά μεγαλύτερο λογικό αφού είναι dual coil η διαφάση εδώ πέρα για τον αέρα κάνει και αυτή την κούρμπα όπου έτσι όπως κάνει αυτή την κλίση που έχει άμα πατήσουμε λίγο παραπάνω το μπουκαλάκι ενώ το δουλεύουμε σε σκόγκ δεν θα έχουμε υπερχείλη σίγουρου εννοείται άμα κρατάμε όρθιο τον ατμοποιητή άμα τον κρατάμε έτσι τον ατμοποιητή θα έχουμε λογικό είναι αυτό όπως βλέπουμε εδώ πέρα δύο βιδούλες από εδώ δύο και από εδώ σταυρόβιδες αλλά έχει κόψιμο άμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και ίσιο κατσαβίδι Έξι τρυπούλε εδώ πέρα, έξι και από εδώ. Λίγο μεγαλύτερες από τις εξωτερικές μου φαίνονται. Όπως βλέπουμε είναι όντως ελαφρώς μεγαλύτερε οι μέσα. Δύο ριγκάκια κάτω. Και όπω βλέπουμε τέσσερις τρύπε. εφόσον έχουμε και τέσσερις βίδες λογικό, για να βάλουμε τις αντιστασει. Μία αντίσταση εδώ, μία αντίσταση εδώ. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι τα λούκια όπου όταν κόψουμε το βαμβάκι θα το τοποθετήσουμε εδώ μέσα. Να δούμε και ένα στισιματάκι. Όπως είπαμε για να κόψουμε τα ποδαράκια της αντίστασης 7 χιλιοστά οπότε τη βασική σκάλα 4 χιλιοστά συν 3 ακόμα. Περνάμε την αντίσταση. Βλέπουμε ότι προεξέχει λίγο οπότε ό,τι προεξέχει το κόβουμε. Θα μου φεύγει και από τα χέρια. Εφόσον έχουμε κόψει όσο δεν χρειαζόμασταν, έχουμε ξεβιδώσει ήδη και τις βιδούλες, να περάσουμε μέσα την αντιστασούλα. Αφού τις έχουμε περάσει να βιδώσουμε και στη συνέχεια θα τις ταιριάξουμε να ισιώσουν και λοιπά. Τριάρισο πυρήνας frame staple, αντιστασούλες, νι 80, coilology, κλασικά κάπως έτσι τις κάνω να ανάβουν σωστά από μέσα προς τα έξω και τα λέμε στο βαμβάκωμα κάπως έτσι έχουν πάρει αυτό το ωραίο μπλε χρώμα που παίρνει το νι 80 βαμβάκι θα βάλουμε λίγο αυτό τη γοτόφο, το βαμβάκι για τους τεμπέληδες αλλιώ. που είναι έτσι σε φάση κορδόνια για έτοιμο για εύκολο πέρασμα να βγάλουμε το πλαστικό Κόβουμε όσο είναι η απόσταση από την αντίσταση μέχρι το τέλος του deck άλλο τόσο. περίπου εδώ. Να το αφρατέψουμε και ελαφρώς. Αν και θα έλεγα καλύτερα αφράτεμα θέλει καλύτερο αφράτεμα, θέλει σίγουρα όταν βάλουμε το BF Polo και θέλουμε να παίξουμε πάνω σε κάποιο σκουόγκ. Εκεί σίγουρα. Αλλά και πάλι και όταν δεν το χρησιμοποιώ σε σκουόγκ και γενικότερα RDA που δεν χρησιμοποιώ σε σκουόγκ, ανάλογα τα κέφια αφρατεύω και το βαμβάκι. Όταν στείνω και είναι να παίξει σε τάγκ είτε σε σκουόγκ κλπ, αφρατεύω καλά πάντα Μετά πιάνουμε το βαμβάκι. Το αφήνουμε ευγενικά και ωραία μέσα στο deck. Χωρίς να το πατάμε χωρίς τίποτα. Λίγη βοήθεια θέλει μόνο και κάθεται μόνο του όπως βλέπετε. Το ίδιο και από την άλλη μεριά. Να ρίξω και λίγο υγράκι που είναι. Μπέλα από Blaze. Βάζω καπάκι. Όπως βλέπουμε ο αέρας είναι τέρμα ανοιχτός άμα γυρίσουμε μπορούμε να έχουμε δύο και δύο τρύπες ανοιχτές ό,τι γίνεται από τη μία εννοείται γίνεται και από την άλλη και να κλείσει μία διάδα άμα συνεχίσουμε κι άλλο μόνο δύο τρύπες ανοιχτές εγώ το έχω τέρμα ανοιχτό, full attack ρίξτε του μία ματιά και σε λίγο πάνω για τα τελικά μου συμπεράσματα και αφού επιστρέψαμε πριν να κάνω κάποιες τζούρε ξανά σε Recurve Dual υγράκι μέσα Μπέλα από Blaze Στη σηματάκι μέσα είδαμε και στο κοντινό διπλή frame staple N80 Coilology, τριάρι ο πυρήνας Βαμβάκι της Γοτόφο, του τεμπέλη έτσι τα λέω εγώ αυτά τα βαμβάκια που είναι στην άκρη σαν κορδόνια για εύκολο πέρασμα Πάνω στο VX200, από Ogvape το έχουμε δει στο παρελθόν υπάρχει review στο κανάλι όποιος ψήνεται μπορεί να το δει αέρα τέρμα ανοιχτό, full attack για πάμε να δούμε Γενικά να ξεκινήσω πρώτα από τον ατμοποιητή Να ξεκινήσω πρώτα από το κομμάτι ότι ο προκάτοχος Recurve όπου ήταν single coil βέβαια, ήταν και είναι από τους αγαπημένους μου Σε single coil και RDA, Recurve και Elder Dragon, αυτοί οι δύο είναι οι αγαπημένοι. <σκυρίζει> Τώρα, δεν μπορώ να πω ότι ο συγκεκριμένος έγινε, μπήκε στους αγαπημένους μου dual coil. Ε, ακόμα αγαπημένοι μου dual coil είναι drop dead και btfc ε, χω, Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιον από τους δύο γουστάρω περισσότερο και έχω καλύτερο αποτέλεσμα Τους έχω απλά μαζί σαν dual coil Καλός ή κακός ένα νέο project πάνω στο Recurve το περιμέναμε η αλήθεια είναι από είχε βγει ο Single Coil βλέπουμε ότι βγαίνουν συνέχεια ατμοποιητές είτε RDA είτε RTA είτε MTL είτε τα πάντα οπότε το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό ή θα πήγαινε σε Recurve RTA ή θα έπαιζε έναν Dual Coil Recurve και τελικά ήρθε η Recurve Dual Coil. Δεν ξέρω αν στο μέλλον θα δούμε και Recurve σε RTA φάση. Θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Να ξεκινήσω πρώτα από αρνητικά. Βασικά όχι από αρνητικά. Να ξεκινήσω πρώτα από κάποια βασικά πραγματάκια. Ότι ο συγκεκριμένος RTA είναι για να παίξεις με κάποια πιο χοντρά σειρματάκια. Όχι να βάλεις ένα απλό κλάπτον ένα απλό νι 80, ένα απλό SS και να περιμένει να πάρει αποτέλεσμα. Θέλει να του δώσει λίγα αγκάζια, θέλει να βάλει ένα frame staple, ένα fused clapton, τουλάχιστον ένα fused clapton, να πάρει μια χιαπόδοση. Τώρα, από αρνητικά, οι μέσα τρύπες είναι μεγαλύτερες από ό,τι έξω. Ο αέρας του δεν είναι αυτό το να πεις παίρνεις ανάσα, ζορίζει. φυμίζει λίγο αέρα. Ρικέρβ του προηγούμενου, του single coin. Λίγο παραπάνω είναι ο αέρας του εδώ πέρα, πάρα πολύ λίγο παραπάνω. <σκυρίζει> Τώρα ο, αε, ο ατμός έρχεται λίγο πιο ζεστός εδώ πέρα που αυτό για μένα δεν είναι και το καλύτερο διότι δεν είμαι φαν του ζεστού ατμού. Άμα κάνεις αρκετές τζούρες απανοτές, ας πούμε 10 τζούρες για παράδειγμα, και πας να πιάσει το top cap, έχει πάθει έγκαυμα. Πιάσει το top cap και το κρατήσει 5 δευτερόλεπτα, έχει πάθει έγκαυμα. Τώρα από γεύση, έχει μια ωραία γεύση, χωρίς να ξετρελαθώ. Απλά έχει μια ωραία γεύση, το στήσιμο του γελίο, πάρα πολύ απλό. Βοηθάει πάρα πολύ το εργαλειάκι που έχει μέσα που το αλλάξανε και το κάνουν λίγο πιο μικρό, ώστε σου λέει μέσα ότι θέλει 7 χιλιοστά. Οπότε βάζει το μεγάλο που είναι 4 χιλιοστά και άλλε 3 σκάλες Κόβεις τα ποδαράκια, αφήνει μέσα απλά την αντίσταση και όταν βυδό απλά τη συσκιώνει. Κάνεις τον dry burn σου. Άμα έχει κλειστέ αντιστάσει, άμα είναι κλειστέ οι σπήρε τη αντίσταση, περνά το βαμβάκι και είσαι έτοιμο. Έχουμε πάλι την ίδια φιλοσοφία ε, όταν παίζει κουόγκ μοντάκι Δηλαδή άμα πατήσεις ελαφρώς παραπάνω το μπουκαλάκι δεν θα ξεχυλήσει έξω το υγρό Εννοείται άμα κρατάς όρθιο τον ατμοποιητή, άμα τον έχεις έτσι Λογικό είναι να ξεχυλήσει Μου αρέσει επίσης ότι έχει κούμπωμα σε φάση κλείδωμα να το πω καλύτερα Έτσι ώστε μπορούμε να γυρίσουμε άνετα και να ξεβιδώσουμε τον ατμοποιητή Και να έχει... Και να έχουν υγρασία τα O-rings. Μου άρεσε το επιστόμιο του αρχι, αρκετά Που είναι έτσι λίγο πιο low profile Αν και περίμενα από το όνομα Recurve Όπως μας είχε συνηθίσει και ο προκάτοχος Ότι και αυτός θα έχει κάποιες κούρμπες Έτσι, χτύπησα και το μικρόφωνο έτσι Όπως και και ο προηγούμενος Εδώ πέρα είναι ίσιο και το Top Cap Έχει μια μικρή, πολύ μικρή κούρμπα Στο τέρμα πάνω κόψιμο που κάνει Τώρα η τιμούλα του που έχω δει ότι έχει έρθει η Ελλάδα και παίζει είναι εκεί κοντά στα 33 με 35 ευρώ. Είναι στους budget ατμοποιητές. Τιμούλα ελαφρώς παραπάνω σε σχέση με τον προκάτοχο. Τώρα αν τον προτείνω... Αν και παίζει ωραία, έχει μια καλή γεύση, μια ωραία γεύση, πιστεύω ότι στα λεφτά του μπορείς να βρεις διπλή αντίσταση ατμοποιητή που να παίρνει καλύτερη γεύση. Οπότε και πάλι αυτά είναι γούστα. Σε κάποιον μπορεί να του φανεί απίστευτος ο ατμοποιητής σε γεύση, εμένα δεν με ενθουσίασε και τόσο. Οπότε απλά θα πω ότι σε αυτά τα λεφτά, σε διπλή αντίσταση RDA, μπορεί ο άλλος να κοιτάξει Drop Dead, μπορεί να κοιτάξει BTFC, και να έχει κατά τη γνώμη μου μια ανώτερη γεύση από αυτήν. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχολή μου στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. Yeah.